Τον Ιανουάριο του 1997, ο Κώστας Σιμίτης είχε δώσει μια συνέντευξη με αφορμή τον πρώτο χρόνο στην Πρωθυπουργία. Είχε ρωτηθεί τότε αν 8 χρόνια είναι αρκετά. Υπεραρκετά, απάντησε. Ένας πολιτικός που είναι σε μια θέση ευθύνης για 2 τετραετίες έχει δώσει όσο μπορεί να προσφέρει. Την άποψή του αυτή την έκανε πράξη στις 7 Ιανουαρίου του 2004. 11 μέρες πριν συμπληρώσει 8 χρόνια στην Πρωθυπουργία, ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Ένα κόμμα του εξυγχρονισμού, είπε, πρέπει να πρεσβεύει περισσότερο από κάθε άλλο την ανανέωση. Ο εγωισμός της μονιμότητας είναι βαθιά συντηρητική συμπεριφορά. Όσο κι αν μας πλήγωσε ή μας εχνηδίασε η απόφασή του, ήταν απολύτως συνεπής με τις απόψεις του. Απέδειξε έμπρακτα ότι αυτό που τον κινητοποιούσε δεν ήταν η εξουσία, αλλά το πάθος του για μια καλύτερη Ελλάδα, το όραμά του για μια χώρα που θα έφευγε από τη μόνιμη υστέρηση. Είχε βαθιά την πεποίθηση ότι ο ενημερωμένος πολίτης μπορεί να είναι σύμμαχος στην προσπάθεια για εξυγχρονισμό. Δεν του άρεσαν τα συνθήματα. Επεδίωκε να εξηγεί και να πείθει με τις απόψεις του. Μάλιστα, πολλές φορές όταν εμείς οι νεολαίοι της εποχής τότε τον διακόπτουμε στις ομιλίες του με συνθήματα, μας διέκοπτε με την χαρακτηριστική κίνηση του χεριού του. Η εξουσία δεν τον άλλαξε. Συνέχισε να πάει διακοπές στο ίδιο νησί, κράτησε τις φιλίες του, διατήρησε τις συνήθειες που είχε και πριν. Και άκουγε πάντα με σεβασμό και προσοχή τον συνομιλητή του. Όσοι είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, να τον συνανασταθούμε από κοντά, καταλαβαίναμε πόσο τρυφερός, προσινής και πνευματώδης άνθρωπος ήταν. Για όλους εμάς που τότε ήμασταν 20-25 χρονών, ο Κώστας Σιμίτης αποτέλεσε ένα σχολείο πολιτικής σκέψης, δράσης και συμπεριφοράς. Η πολιτική του σκέψη ήταν γνωστή και καθαρή. Ήταν προϊόν επεξεργασίας πολλών ετών και γι' αυτή πάλευε. Προτιμώ να πάω σπίτι μου, έλεγε, παρά να είμαι η επικεφαλίδα ενός διηγήματος που δεν με εκφράζει. Στην πολιτική δράση, ο Κώστας Σιμίτης δημιούργησε σχολή με βάση το σύστημα στόχος, σχέδιο, αποτέλεσμα. Όσα πετύχαινε ήταν προϊόν επίπονης και μεθοδικής δουλειάς, όχι του αυτόματου πιλότου. Στη δε πολιτική συμπεριφορά επέβαλε το μοντέλο του. Δεν πρόβαλε την προσωπική του ζωή. Δεν απασχόλησε ποτέ τα μέσα ενημέρωσης για πράγματα άλλα εκτός από την πολιτική του δράση. Δίδαξε με το παράδειγμά του ότι ένας πολιτικός μπορεί να είναι και δημοφιλής και επιτυχημένος χωρίς την ανάγκη επικοινωνιολόγων. Και βέβαια δεν τον απασχολούσε η ιστεροφημία. Η ιστεροφημία μου, είχε πει, είναι κάτι που θα απασχολήσει τους άλλους, όχι εμένα. Και έτσι, ακριβώς έτσι, με τη συνέπεια και την αλήθεια του, την κέρδισε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Λέγομαι Μαρία Μανιάτη και είμαι 36 χρονών. Δουλεύω στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού σε μια ελληνική πολυεθνική εταιρεία. Όταν ο κύριος Σιμίτης ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ήμουν 9 χρονών και όταν την παρέδωσε ήμουν 17. Τότε ζούσαμε όλοι οικογενειακώς στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να πω ότι θυμάμαι τα γεγονότα με τη χρονική του σειρά, αλλά μου έχουν μείνει πολλά πράγματα από τη διακυβέρνηση αυτή. Θυμάμαι τον νόμο για τις νέες ταυτότητες, τη σύλληψη 17 Νοέμβρη. Χαρακτηριστικά θυμάμαι όταν πέρασε το Πανεπιστήμιο και έπρεπε να έρθω στην Αθήνα, που πέταξε με το αεροπλάνο και προσγειώθηκα στο νέο αεροδρόμιο, στα Σπάτα, και μετά πήρα το μετρό για να φτάσω στο σπίτι. Ένιωθα λες και είμαι στις Βρυξέλλες, σε μια ευρωπαϊκή πόλη. Την επόμενη μέρα την πέρασα ολόκληρη μέσα στο τραμ. Επίσης, αυτό που μου έχει μείνει όταν ήμουν στο μεταπτυχιακό είναι όταν συνειδητοποίησα ότι εμείς οι Έλληνες, επειδή ήμασταν μέλος της ΟΝΕ, πληρώνουμε τα μισά δίδακτρα σε σχέση με άλλους φοιτητές μας από την Κίνα, τη Ρωσία, την Ουκρανία. Αυτά ήταν ο κύριος Σιμίτης στο μυαλό το δικό μου. Ήταν ο εξευρωπαϊσμός της χώρας, ο εξυγχρονισμός των δομών της. Και αυτό το νιώθαμε, μέσα μας η γενιά αυτή. Μακάρι οι επόμενες γενιές των 17χρονων παιδιών να ζούσαν στις αντίστοιχες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που είχαμε εμείς τότε. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Είμαι η Άννα Παπαδοπούλου, 34 ετών, δικηγόρος και γραμματέας του τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Η πλέον εμβληματική μεταρρύθμιση του Πρωθυπουργού Κώστα Σιμίτη υπήρξε η κατάργηση της αναγραφής του θρησκεύματος στις αστυνομικές ταυτότητες. Η αταλάντευτη και αδιαπραγμάτευτη στάση που τήρησε ο Πρωθυπουργός μέχρι και την τελική εφαρμογή της ρύθμισης αποτελεί για εμάς ένα εξαίρετο παράδειγμα πολιτικής βούλησης και αποφασιστικότητας σε ό,τι αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μήνυμα που τότε εστάλει, πως τη σχέση ανάμεσα στο κράτος και τον πολίτη τρίτος δεν χωρά,
φτάνει στη γενιά μας ως αναγκαιότητα να υποστηρίξουμε και προχωρήσουμε στον πλήρη διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, στο πλαίσιο μιας ανοιχτής και συμπεριληπτικής κοινωνίας. Είναι λοιπόν ένα μήνυμα ότι υποστηρίζοντας σήμερα τα ανθρώπινα δικαιώματα, οφείλουμε να μην υποχωρούμε απέναντι σε κάθε είδους συντηρητικά αντανακλαστικά. Η σχέση ενός σημερινού 30χρονου ανθρώπου με την εποχή του Κώστα Σεμίτη και τα πρόσωπά της προφανώς δεν μπορεί να είναι βιωματική, αλλά κυρίως αποτέλεσμα μελέτης και πολιτικού ενδιαφέροντος και ίσως και μια προσπάθεια ερμηνείας της δαιμονοποίησης που έτυχε αυτή η εποχή τα χρόνια της κρίσης, μια κρίση την οποία ζήσαμε όλοι εμείς ως έφηβοι και νέοι. Κανείς όμως και τίποτα δεν μπορεί να κρύψει από την αντικειμενική ματιά της ιστορίας ότι ο Κώστας Σεμίτης και το ΠΑΣΟΚ εκείνης της εποχής σφράγισαν ανεξίτηλα την πορεία της χώρας μας. Η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τεράστια έργα υποδομής που μετέτρεψαν την Ελλάδα από μια περιφερειακή βαλκανική χώρα σε πρωτεύουσα της Ευρώπης, αλλά και η ευημερία των πολλών που σήμερα κωδικοποιείται από τη γενιά μου με την φράση ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια, νομίζουν μιλούν για το έργο της εποχής. Είναι αυτά αρκετά για να περιγράψουν τον Κώστα Σεμίτη? Όχι, δεν θα το έλεγα, γιατί ο Κώστας Σεμίτης ήταν κάτι πολύ ευρύτερο. Ένας πολιτικός που ποτέ δεν έπαψε να εξελίσσεται και να μετασχηματίζεται. Αγωνιστής της δημοκρατίας στα νιάτα του, ιδιωτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ έπειτα, πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός των κυβερνήσεών του, ενσάρκωσε με συνέχεια και συνέπεια μια πολιτική ταυτότητα με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά. Κάτι που από την εποχή μας σήμερα λείπει. Αταλάντευτε ευρωπαϊστής, μεθοδικός και αποτελεσματικός, μετριοπαθής άνθρωπος, αλλά με τόλμη και καθαρές θέσεις σε όσα μεγάλα διλήμματα παρουσιάστηκαν. Διαμόρφωσε έτσι ένα νικηφόρο, πλειοψηφικό, ιδεολογικό ρεύμα εντός της σοσιαλδημοκρατίας, το οποίο μνημονεύεται ακόμα και σήμερα, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Αυτή την πολιτική παρακαταθήκη τιμούμε σήμερα εδώ, η οποία όχι μόνο είναι επίκαιρη, αλλά αποτελεί, αν θέλετε, πολιτικό και κοινωνικό αίτημα για το οποίο η γενιά μας αξίζει να παλέψει. Είμαι η Βασιλική Καραμπούλη, διεθνολόγος και σπουδάστρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Γεννήθηκα το 1996. Τη χρονιά εκείνη, ο Κώστας Σεμίτης αναλάμβανε την πρωθυπουργία της χώρας. Η παιδική μου ηλικία ταυτίζεται με μία περίοδο ευημερίας και ανάπτυξης, κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελλάδα μετεξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο κράτος με έργα υποδομών μεγάλης κλίμακας. Η Ελλάδα εκείνη την περίοδο απέκτησε ένα σύγχρονο και ασφαλές οδικό δίκτυο, μετρό, ένα αεροδρόμιο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, τη γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα ότι ο πρωθυπουργός που έβλεπα στην τηλεόραση ήταν ο ίδιος άνθρωπος που είχε αγωνιστεί ενάντια στη δικτατορία. Δικτατορία για τη δική μου γενιά είναι κάτι πολύ μακρινό, κάπου χαμένο στην ιστορία. Και όμως ο Κώστας Σεμίτης, ο καθηγητής, ήταν ένας αγωνιστής εκείνης της περίοδου και ταυτόχρονα ο κυβερνήτης της περίοδου που εγώ μεγάλωνα. Ως φοιτήτρια, ως μεταπτυχιακή και σήμερα που μελετώ τη δημόσια διοίκηση, είχα την ευκαιρία να μελετήσω το έργο του Κώστα Σεμίτη και ιδιαίτερα το θέμα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, του Ελσίνκη και της Κύπρου, που κατά την άποψή μου αποτελούν case study για την διεθνή σκηνή. Χαίρομαι λοιπόν που συμμετέχω σε μια γιορτή που θα τιμήσουν αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο όλες οι γενιές και από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Είμαι η Μάρα Ζαφυροπούλου, είμαι 20 χρονών και φοιτήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ. Ίσως η παρουσία μου εδώ σε πολλούς από εσάς να φαίνεται περίεργη και ασύμβατη με το σκοπό της σημερινής εκδήλωσης, και αυτό διότι η γενιά την οποία εκπροσωπώ, λόγω ηλικίας, δεν έχει μνήμες και βιώματα από την πολιτική δράση του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, κ. Κώστα Σεμίτη. Σας διαβεβαιώ όμως ότι η μεγάλη μερίδα της σημερινής νεολαίας, ως σκεπτόμενη και υγιώς πολιτικοποιημένη, ενημερώνεται και έχει άποψη για τα πολιτικά γεγονότα του παρελθόντος που έχουν καθορίσει το παρόν της χώρας μας. Αυτοί οι νέοι λοιπόν γνωρίζουν και αναγνωρίζουν τη σημαντική συμβολή του Κώστα Σεμίτη στην ευρωπαϊκή πορεία και την ανάπτυξη της Ελλάδας.
Καταρχάς, η έννοια του εξυγχρονισμού ως εργαλείο δράσης για την αλλαγή της κοινωνίας ταυτίζεται με το πρόσωπο του Κώστα Σιμίτη. Επίσης, μεγάλα έργα υποδομής υλοποιήθηκαν επί Πρωθυπουργίας του, με τα σημαντικότερα από αυτά να είναι το μετρό της Αθήνας που χρησιμοποιούμε καθημερινά, το τραμ, το αεροδρόμιο Ελευθέρωσης Βενιζέλος, η Αττική Οδός, η Γέφυρα Ρίου Αντιρίου και βέβαια η ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ΟΝΕ, το 2001, επισφράγισε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και έθεσε τις βάσεις για την οικονομική της σταθερότητα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι νέοι της γενιάς μου βλέπουν στον Κώστα Σιμίτη, τον ηγέτη που με το έργο του συνέβαλε στο να κατακτήσει η Ελλάδα μια σημαντική θέση ανάμεσα στα σύγχρονα ευρωπαϊκά κράτη. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αισθάνομαι πολύ μεγάλη τιμή που μπορώ για εσάς που σας γνώρισα μέσα από τα βιβλία σας να σας δω και να σας μιλήσω από κοντά. Σας ευχαριστούμε πολύ.